Ο τρόπος υπολογισμού όπως έχει ανακοινωθεί δεν αλλάζει το γεγονός ότι το κράτος θα έχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση η οποία εξατομικεύεται στα 360 ευρώ. Να γίνω σαφής για να το καταλάβει όλος ο κόσμος και νομίζω ότι θα διευκολύνω και εσάς και όλους μας. Από 1η-1η του 2015 το κράτος θα εγγυάται το σύνολο της συντάξεως που παίρνει ένας άνθρωπος, παίρνει 800 ευρώ. Θα εγγυάται και τα 800 ευρώ ή μόνο τα 360. Χρηματοδοτεί τα 360 και εγγυάται το σύνολο. Πάντως ο νόμος δεν είναι τόσο σαφής, κύριε Υπουργέ. Εδώ να το αποσαφηνίσετε. Πρέπει να το διευκρινίσετε. Επειδή ο νόμος προσέξτε. Το 3863 δεν είναι τόσο σαφής. Ψάξαμε το 3863. Προσέξτε τι λέει. Λέει, εδώ έχει αφήνει μια ασάφεια. Λέει, χρηματοδοτώ το σύστημα. Έτσι. Όπως μέχρι τώρα. Με σκοπό λέει τη διασφάλιση αξιοπρεπού σύνταξη για κάθε δικαιούχο. Δεν λέει το σύνολο τη σύνταξη. Δεν λέει το σύνολο τη σύνταξη. Και δεν καθορίζει και ποια είναι αυτή η αξιοπρεπού. Τα είπε πολύ καθαρά ο κ. Κυκέρογλου. 360 ευρώ εγγυημένο. Από δηλαδή το δίνω, χρηματοδοτώ. Καλά, είναι εξατομικευμένα. Ο κ. Δίτσας είναι γεμπελιστή. Ναι. Καλά, δεν τρέπεστε. Είναι εγώ να τραπώ. Δεν τρέπεστε τα χρόνια σα. Δεν τρέπεστε τα χρόνια σας, είπα εγώ εγγυημένο 360. Είπατε χρηματοδοτούμε τα 360 και εγγυόμαστε το υπόλοιπο, το είπατε ή δεν το είπατε. Ποιος είναι και μελιστής τώρα και κέρογο. Αυτά λοιπόν που μάθατε, είτε στο Πασόκ είτε με άλλους, σε μένα δεν θα τα λέτε. Αυτό εδώ είναι το μεσοπρόθεσμο 2015-2018. Μπορούμε να μιλήσουμε. Αν το έχετε διαβάσει, εκτός αν είσαστε στη χωρία αυτών που υπογράφουν που και δεν διαβάζουν, τότε μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν σας διέκοψα.